στόχος της Ελλάδας για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% είναι μέρος της συμφωνίας του 2018, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Ευρωζώνης, ο οποίος ενημέρωσε τον τύπο στις Βρυξέλλες εν ώψη του σημερινού Eurogroup. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας των θεσμών που θα συζητηθεί σήμερα παρουσιάζει καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καθώς και ανατροπή ορισμένων μεταρρυθμίσεων που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου 3,5%, σχολιάζοντας ότι αυτές οι πολιτικές είναι στη λάθος κατεύθυνση. Το 3,5% είναι μέρος της συμφωνίας του 2018, επανέλαβε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης αφού δεν έχει καν διαμορφωθεί. Αυτά θα συζητηθούν το Σεπτέμβριο στο άτυπο Eurogroup στο Ελσίκι, κατέληξε.